Αν ζείτε σε ένα σπίτι χωρίς τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, ζείτε σε ένα σπίτι δίχως φως, έλεγε ο George Bernard Shaw. Αιώνες τώρα, μόνον οι πλούσιοι είχαν το χρόνο και τα χρήματα για να μελετήσουν την αρχαία μας γραμματεία. Τώρα όμως η τεχνολογία σπάει τα δεσμά. Αποκτήστε τώρα το τάμπλετ των 8 ιντσών Apollon MLS με τους αρχαίους συγγραφείς, την Αγία Γραφή και τα πιο ωραία βιβλία της νέας ελληνικής γραμματείας μόνον με 199 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3815000. Έως 5 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Είναι φυσικά η εκπομπή Ελλήνων Έγερσης, μια εκπομπή που κάθε μέρα προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή σας, να αλλάξει τη ζωή όλων μας. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό. Μα μόνο με τους αρχαίους Έλληνες. Ό,τι και να σας πούν οι άλλοι, ό,τι και να κάνετε, εδώ σε αυτόν τον τόπο έχουν δημιουργηθεί, έχουν φτιαχτεί λύσεις για όλα τα προβλήματα του κόσμου. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς, ενώ έχουμε τις λύσεις στα χέρια μας, δεν τις χρησιμοποιούμε. Πολλοί μου λένε, κύριε Γεωργιάδη, τα λέγατε εσείς αυτά, αυτά που λέω, διδιώνουμε σήμερα. Εμείς τα λέγαμε 10 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν. Προσέξτε, όταν αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν στην εξουσία, θα ανοίξουν τα σύνορα. Προσέξτε τι κάνετε με τους μελαθρομετανάστες. Πόσα χρόνια δεν τα λέμε. Πόσα χρόνια δεν τα λέμε. Και σήμερα φτάνουμε σε ένα σημείο που όλη η Ευρώπη μας κακοχαρακτηρίζει, διότι δεν κάνουμε το αυτονόητο, να προστατεύουμε τη χώρα μας. Διότι όταν προστατεύεις τη χώρα σου, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν αφήνεις τους ανθρώπους, του εκατομμύρια ανθρώπους, να έρχονται και να κάνουν την ανάγκη τους στα πεζοδρόμια. Γελιέστε. Αν κάνετε μια βόλτα στην Αθήνα σήμερα, αυτό θα δείτε. Αυτή είναι η εικόνα της αριστεράς. Με τους ανθρώπους να κάνουν την ανάγκη τους στα πεζοδρόμια. Σας αρέσει αυτό? Πριν δώσω τον λόγο στον Άδωνη Γεωργιάδη, πολλοί μου λένε το εξής, το ακούω πολύ συχνά. Μα και εμείς ήμασταν πρόσφυγες. Μάλιστα, βεβαίως και εμείς και η γιαγιά μου ήμασταν πρόσφυγες. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Δεν έχει καμία σχέση. Εμείς δεν πήγαμε προς τα μέσα της Τουρκίας. Εμείς πήγαμε προς τους ομόθρησκους μας και στους ανθρώπους που τους συγγενείς μας. Αυτοί δεν πάνε προς τους συγγενείς τους. Δεν πάνε προς τους Άραβες. Πάνε προς την άλλη πλευρά. Αλήθεια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε, που ήταν φυσιολογικό να πάνε εκεί που είναι οι ομόθρησκοι τους και πάνε εκεί που είναι οι αλλόθρησκοι τους? Η απάντηση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στο θέμα διεθνές δουλεμπόριο. Καλησπέρα, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Άδωνη. Να πούμε ορισμένα πράγματα για το τεράστιο θέμα που... Να κλείσουμε την γραβάτα. Το οποίο αναλύσουμε μεταναστευτικό. Και να προσπαθήσουμε να πούμε και μερικές από τις αλήθειες που δεν ακούγονται συχνά. Και θα πάρω από αυτό που στο τέλος, Λεωνίδα. Εμείς ήμασταν πρόσφυγες. Βεβαίως ήμασταν πρόσφυγες. Η γιαγιά μας ήρθε μαζί με την προγιαγιά μας από τη Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη, περάσαν απέναντι από τον Τζεσμέ, πήρε το πλοίο και φτάσαν στην κυρίως Ελλάδα. Άρα δεν θα μας κάνουν εμάς υποδείξεις για την προσφυγιά. Είμαστε οικογένεια προσφύγων και ξέρουμε τι θα πει προσφυγιά. Η γιαγιά μας μεγάλωσε, έχουμε ακούσει όλες τις ιστορίες, έχουμε μεγάλωσε αυτές τις ιστορίες, έχουμε αποτιστεί με αυτές τις ιστορίες. Και βεβαίως, άγνωστο μέλλον των ανθρώπων, ξέρω να χτυπήσω και οι άνθρωποι αυτοί στη Συρία, άνθρωποι αστεί ήτανε που είχαν τη ζωή τους σε μια χώρα φτωχότερη ή πλουσιότητα αυτών έχει δευτερεύουσα σημασία, πάτησαν μια οργανωμένη ζωή την οποία ξαφνικά έχασαν γιατί έγινε αυτός ο τρομερός εμφύλιος ο οποίος συνεχίζεται και από το 2011. Πάμε με ορισμένα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε και πρέπει να μας κάνουν εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας ήρθαν στην Ελλάδα όχι μόνο ως πρόσφυγες. Ήρθαν στην Ελλάδα στα πλαίσια μιας διεθνούς και διακρατικής τότε συμφωνίας ανταλλαγής των πληθυσμών. Εμείς ήρθαμε από εδώ, μουσουλμάνοι, και πήγαν αντίστοιχα από εκεί. Άρα ήταν πιο σύνδετο θέμα. Δεν είχαμε παράνομοι στην Ελλάδα. Φυσικά. Ήρθαμε με την υπογραφή του ελληνικού κράτους από την αρχή ως μέλος και μέρος μιας διεθνούς τότε και διακρατικής συμφωνίας. Δεύτερον, όπως σωστά είπες, ήρθαμε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Ελλάδα, την πατρίδα μας. Φυσικά. Ρώτησα σε μια εκπομπή πριν από μια εβδομάδα, όπου ήμουν στο Έψιλον, στο δελτίο ειδήσεων του κ. Βαγγελάτου, είχε μια ομάδα από τους πρόσφυγες που είχαν εκείνη την ημέρα μπει στον Πειραιά.
Και με τον διερμηνέα που είχαν εκεί έθεσα το ερώτημα. Γιατί έρχεσαι στην Ευρώπη και δεν πηγαίνετε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κουβέιτ, στη Σαουδική Αραβία. Έτσι μιλάμε για εξαιρετικά πλούσιες χώρες, έτσι. Κατάρ, Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ. Μιλάμε για πολύ πλούσιες χώρες. Η απάντηση και, ήταν... Και οι προοπτικές που υπάρχουν εκεί είναι καλύτερες για αυτούς, αφού έχουν την ίδια θρησκεία. Έχουν τα ίδια ηθικά έθιμα. Θα σου πω τι απάντησε η κυρία που της έκανε την ερώτηση. Μα εκεί δεν έχουν ελευθερία. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό απάντησε. Είναι υπάρχει το βίντεο διάσης. Πολύ ωραία. Δεν θα τολμούσε το πει με αυτό. Με ενδιαφέρει να σίγουρα, το δούμε λίγο αυτό. Σίγουρα δεν μπορούσε το πει να αυτό. Να το εξετάσουμε. Λέει λοιπόν μια ομάδα μουσουλμάνων. Άρα ο μουσουλμανισμός δεν είναι ελευθερία. Δηλαδή, δεν θέλω να ζήσω στις χώρες του Ισλάμ. Γιατί θεωρώ ότι μεταξύ των χωρών του Ισλάμ και των χωρών της Δύσεως προτιμώ τη Δύση. Και μια στιγμή, εδώ υπάρχει και ένα θέμα. Στην Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει ελευθερία. Τι είπε τώρα. Καλά, Ευρώπη δεν είναι. Ευρώπη δεν είναι. Καλά, εννοείται δεν είναι. Αλλά εδώ και εσύ. Προφανώς. Εμείς έχουμε συνηθίσει να υβρίζουμε την Ευρώπη διαρκώς. Ναι. Και να κατηγορούμε την Ευρώπη για τα πάντα. Ναι. Ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο καλύτερος τόπος στον πλανήτη για να ζεις. Δεν είπα καλύτερος τόπος στον πλανήτη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ο τόπος στον πλανήτη που έχει το μεγαλύτερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει το μεγαλύτερο κοινωνικό κράτος, που έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, που έχει το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Όλα αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερική είναι πρώτη τεχνολογία. Αλλά δεν έχει κοινωνικό κράτος. Τη λείπει αυτό το στοιχείο. Λέω ένα παράδειγμα. Ο καλύτερος τρόπος, ο χώρος στον πλανήτη μας, όπου η δημοκρατία έχει την πιο φιλελεύθερη της έκφραση, είναι χωρίς αμφιβολία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω γιατί παρασυρώμαστε διαρκώς και το μόνο που κάνουμε να ευρύσουμε διαρκώς στην Ευρώπη. Με όλα τα στραβά που έχει η Ευρώπη, με όλες τις αστοχίες που έχει η Ευρώπη, με όλες τις δυσλειτουργίες που έχει η Ευρώπη, παραμένει ο καλύτερος τόπος στον πλανήτη να ζεις. Συχνά το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, αλλά πάμε να δούμε λίγο το επιχείρημα. Είμαστε μια ομάδα μουσουλμάνων που λέω θα μπορούσαμε να πάμε προς Κουβέιτ, θα μπορούσαμε να πάμε προς Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα μπορούσαμε να πάμε προς Σαουδική Αραβία, επιλέγω πάμε προς Ευρώπη. Μάλιστα. Γιατί προς Ευρώπη, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί θα ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Όλο αυτό θεμητό. Φτάνουμε στην Ευρώπη. Παίρνουμε και το χάρτη του πολιτικού πρόσφυγα, μπαίνουμε σε ευρωπαϊκές πόλεις. Ενσωματωνόμαστε στα ευρωπαϊκά ηθική έθιμα. Όχι. Παραμένουμε πιστοί μουσουλμάνοι. Πολύ ωραία. Μένουμε πιστοί μουσουλμάνοι, με τους μιναρέδες μας, με τους ημάμιδες μας, με το ισλαμικό μας δίκαιο. Σήμερα ένας ημάμι στη Δανία. Έβγαλε, λέει, φετφά στη Δανία ότι οι Μιχαλίδες πρέπει να τιμωρούνται δια θανάτου δια λιθοβολισμού. Στη Δανία. Δηλαδή έρχονται αυτοί από το Ισλάμ γιατί δεν θέλουν να ζήσουν στο Ισλάμ. Που δεν έχουν ελευθερία. Μπαίνουν στην Ευρώπη για να κάνουν βαθμία την Ευρώπη σαν το Ισλάμ από το οποίο φύγανε. Αυτό δεν έχει λογική. Αυτό είναι παράλογο. Άμα κύριε θεωρείς ότι πρέπει να έρθεις στη Δύση γιατί θεωρείς ότι εκεί θα ζήσεις καλύτερα, πρέπει να στενιστείς και τις δυτικές αξίες. Της δημοκρατίας, ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των δύο φύλων. Πώς θα έχεις ενσωμάτωση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αν δεν πιστεύεις, να σου πω το πιο απλό, στην ισότητα των δύο φύλων. Βέβαια. Σωστό είναι αυτό που λες. Πώς θα γίνει, λες. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να έχεις ενσωμάτωση. Το λέω γιατί εδώ. Δεν θα ενσωματωθείς, δηλαδή. Θα γίνεις γκέτο. Δεν θα ενσωματωθείς ποτέ. Ωραία, λέμε εμείς, λέει ο κ. Τσίπρας, να υπάρχει υποχρεωτική ισοκατανομή των προσφύγων και των μεταναστών. Εγώ να σου πω να υπάρξει. Λύνει αυτό το πρόβλημα. Αυτό ανακουφίζει το πρόβλημα τις επόμενες μέρες για την πλατεία Βικτωρίας, για το λιμένα του Πειραιός, για τη Λέσβο και για την Κο. Άμα όλοι αυτοί που θα μπουν στην Ευρώπη όμως, μοιραστούν στην Ευρώπη, θα υπάρχει Ευρώπη αύριο. Όχι. Δεν θα υπάρχει Ευρώπη αύριο. Άρα μήπως κάτι κάνουμε λάθος. Γιατί άμα γίνουν συντριπτική πλειοψηφία θα είναι... Άκουσα χθες και ανατρίχιασα. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι εξεπλάγιν, γιατί καταλαβαίνω τη φιλοσοφία αυτών των ανθρώπων μας κυβερνούν. Δεν ξέρω αυτοί που τους ψήφισαν τον καταλάβει. Είπε ο κ. Σιδάκης. Άλλος το λέει μετανάστες. Θα είναι και η λύση του δημογραφικού μας ζητήματος. Μάλιστα, το άκουσα και εγώ. Πολύ ωραία. Ναι. Οι μετανάστες κάντε παιδιά, ναι, θα είναι η λύση του δημογραφικού μας ζητήματος. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά παιδιά εμείς οι Έλληνες, γιατί δεν μπορούμε τα παιδιά μας να ζουν και εμείς πανφτωχοί και θέλουμε να κάνουμε παιδιά να παρέχουμε στο παιδί μας ένα μίνιμουμ επίπεδο ζωής. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Γιατί παλιοί οι Έλληνες, οι προ 80 ετών, κάνανε 5, 8, 10 παιδιά ο καθένας. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αλλά ζούμε σε ένα πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Όσο ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο, τόσο μειώνεται ο ρυθμός γεννητικότητας. Γιατί δεν μπορείς να έχεις 8 παιδιά και να τους δίνεις την ίδια
το ίδιο, τις ίδιες ευκαιρίες, τις ίδιες σπουδές, τα ίδια σχολεία, τις ίδιες ευκαιρίες. Από το αν έχεις δύο, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή. Σου έρχονται αυτοί, σου κάνουν 10 παιδιά όμως. 8 παιδιά, 7, 6. Έτσι δεν είναι. Και αυτό το λέω και ο Ξεντάξος, θα λυθεί το δημογραφικό μας πρόβλημα. Μα δεν είναι καλύτερο να βρούμε τρόπο να δώσουμε κίνητρα στους Έλληνες να κάνουν παιδιά. Άμα θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό μας πρόβλημα, που είναι τεράστιο, συμφωνώ με τον κ. Ξεντάξη αυτό, να το λύσουμε με κίνητρα να κάνουν οι Έλληνες παιδιά. Ακριβώς. Να φέρουμε και να κάνουν την Ελλάδα Ισλάμ. Γιατί αν έρθουν 1 εκατομμύριο από αυτούς και κάνουν και παιδιά, σε μερικά χρόνια θα είναι Ισλάμ εδώ. Εκτός αν αυτό δεν αφορά τον κ. Ξεντάξη, τον ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδάκι μου, και αυτούς που τους ψήφισαν. Δεν τους νοιάζει να γίνουμε Ισλάμ. Σου λέει δεν πειράζει, γίνουμε Ισλάμ. Εγώ μένα με πειράζει να γίνουμε Ισλάμ. Εγώ δεν θέλω να γίνει Ελλάδα Ισλάμ. Εγώ θα κρατήσει η Ελλάδα το χαρακτήρα της. Άρα με ενδιαφέρει να υπάρχει έλεγχος σε όλο αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα αυτές είναι βαθιές ιδεολογικές μας διαφορές με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τα σύνορα και πιστεύει σε τη λογική των ανοιχτών σύνορων ιδεολογικά. Είναι η άποψή τους η πολιτική. Αυτοί δεν βλέπουν εδώ το ελληνικό έθνος. Αυτοί βλέπουν εδώ έναν πληθυσμό. Ο οποίος μπορεί να είναι Έλληνα, Χριστιανή, Ορθόδοξη, μπορεί να είναι Πακιστανή, μπορεί να είναι Αφγανή, μπορεί να είναι Σύριοι, μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Αλλά και ο πληθυσμός ενδιαφέρει. Εμά μας ενδιαφέρει η Ελλάδα, το ελληνικό έθνος. Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουμε την ίδια. Δεν τα βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σου πω, Λεωνίδα, ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Θεωρώ ότι το μεταναστευτικό ζήτημα, εγώ το αν να σας πω χερέκακα, σας τα έλεγα, δεν έχει νόημα. Προφανώς, όταν τα βίντεο μου τα έχω πει αυτά όλα από πριν δύο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, ο ελληνικός λαός δεν ήθελε να ακούσει. Δεν ήθελε να ακούσει. Ακόμα και σήμερα πολλοί δεν θέλουν να ακούσουν. Μια σημαντική ερώτηση που την κάνουν, δεν ξέρω αν γίνεται, θα μου πει εσύ. Έχουν μιλήσει πολύ για δημοψήφισμα. Γίνεται αυτό. Για ποιο πράγμα να γίνεται, για ποιο θέμα. Για την ποσότητα. Για κάτι τέτοιο. Δεν έχει καταλάβει και εσύ ποιο είναι το πρόβλημα. Άμα φτάνουν πρόσφυγες. Βάσει διεθνούς δικαίως υποχρεωμένο να τον δεχτείς. Άλλο πράγμα να πεις θα βάλω ποσόστοση ως προς τον αριθμό των μεταναστών. Μπορεί να μην δώσω ούτε μία άδεια μετανάστη. Αλλά τους πρόσφυγες πρέπει να τους δεχτείς. Ναι. Βάσει διεθνούς δικαίου, βάσει συνήθεια Γενέβη. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρουμε όμως ποιοι είναι πρόσφυγες. Υπάρχουν εδώ κάποιες απόψεις που λένε ότι δεν είσαι υποχρεωμένος γιατί η συνθήκη Γενέβη αφορά για πρόσφυγες που έρχονται από εμπόλεμη ζώνη. Ενώ αυτοί έρχονται από ασφαλή χώρα, από την Τουρκία. Mm-hmm. Άρα δεν είσαι η πρώτη χώρα που συναντάνε από τον πόλεμο, γιατί η λογική του να δέχεις τον πρόσφυγα ποια είναι, ότι κινδυνεύει η ζωή του. Ναι, άρα δεν μπορεί να αφήσει έναν άνθρωπο που σου λέει κινδυνεύει η ζωή μου, κάτσε να πεθάνεις προφανώς. Αλλά αν έρχονται την Τουρκία, κινδυνεύει η ζωή τους. Άμεσα όχι. Άρα είναι πρόσφυγες. Όχι. Δεν είναι τόσο απλή η ερώτηση, είναι δύσκολα θέματα αυτά. Ναι. Θέλω να πω ότι εδώ δυστυχώς έχει ανοίξει ο ασκός του αιώνου. Ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Τασία Κωνσταντοπούλου, αλλά και την βοήθεια, θα το πω όλα εγώ, και τη βοήθεια της Άγγελα Μέρκελ. Γιατί τώρα ξαφνικά η Μέρκελ έγινε η καλύτερη μας φίλη. Τώρα από εκεί ήμασταν εμείς οι Μερκελιστές, τώρα η καλύτερη φίλη του Αλέξη είναι η Άγγελα. Είδες τώρα στον Χατζηνικολάου, ναι. Πώς είχε υποστείτε Τασία και Άγγελα ταυτόχρονα. Ναι, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Φταίει πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ για ό,τι έγινε, πάρα πολύ, αλλά και η δήλωση της κυρίας Μέρκελ να έρθουν όλοι στη Γερμανία και να στο πω και την τελική. Άμα θέλουν να τους πάρουν όλοι στη Γερμανία και ο γερμανικός λαός συμφωνεί να τους πάρουν όλοι στη Γερμανία, να τους πάρουν. Αυτό είναι πλέον πρόβλημα των Γερμανών. Δεν έχω αντίθεση να σπάρουν όλοι οι Γερμανοί, δικαιωμάτων. Είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο στη χώρα, δεν μπορούν να κάνουν. Προφανώς. Αλλά έπαιξε και αυτό το ρόλο του Μαγνήτη, έτσι δεν είναι ότι δεν έπαιξε. Τι λες τώρα. Δηλαδή, όταν ακούσαν αυτοί ότι η Γερμανία λέει ανοίγω τα σύνορα, δημιουργήθηκε ένα ρεύμα. Η πόρτα ήταν εκεί έτοιμη, ανοιχτή, οπότε μπήκαν μέσα. Σήμερα υπάρχει ένα άρθρο στη Λάιφο, όπου έχουν πάει συνέντευξη από έναν γιατρό που έχει πάει Σύριο, που είναι στην Καβάλα, και τον ρωτήσαν τον άνθρωπο. Που είναι πολύ συγκινητική έτσι, η προσπάθεια των κατοίκων να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Άλλο το πολιτικό θέμα που θέτουμε και άλλο το, και άλλο το ανθρώπινο. Έτσι. Ναι. Μην παρεξηγηθώ. Είναι δύο διαφορετικές διαστάσεις. Και εγώ, αν δω έναν άνθρωπο και μπορώ να βοηθήσω, να βοηθήσω. Και εσύ και όλοι μας. Τι είμαστε, χωρίς καρδιά. Προφανώς. Ιδιαίτερα δε αυτές οι εικόνες με τα παιδιά, με τις μάνες, εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω. Δηλαδή θα έπρεπε να βρει τον τρόπο η ελληνική πολιτεία. Και εδώ είναι και άλλη υποξία της αριστεράς τώρα. Ανοίγεται να τους βάζει όλους μέσα, αλλά δεν έχει φτιάξει δομές για να τους φέρετε ανθρώπινα. Τους αφήνει, είναι εκεί συνειδωμένοι, πεταμένοι στον δρόμο, στο χώμα, ας πούμε, άνθρωποι, γυναίκες και μωρά παιδιά, άρρωστα παιδιά πεταμένα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, αυτό είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να πεις τώρα ότι εμείς που είμαστε φορείς αυτού του πολιτισμού και πράγματι αυτής της ιστορίας προσφυγιάς και να αφήνουμε τις γυναίκες με τα μωρά παιδιά άρρωστα στον δρόμο. Αυτό δεν το δέχομαι, λέμε τίποτα.
Άλλο το ένα που λέμε και άλλο το άλλο. Λέει λοιπόν ο γιατρός αυτός για να επανέλθω στη Λάιφο, γιατί του λέει επιλέγετε την Ελλάδα και την πάτε από κάποια άλλη χώρα, τη Βουλγαρία που είναι τα χερσαία σύνορα πολύ εύκολα πολύ πιο εύκολα, ναι. Και λέει γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία η είσοδος δεν θεωρείται παράνομη πράξη. Απλά λέμε και ωραία. Είναι η εντολή της κυρίας Τασίας του Δηλοπούλου 3 Τρίτου 2015 που είπε εξάμην νόμιμη άδεια παραμονή σε όλους. Αυτό το χαρτάκι με την εξάμην νόμιμη άδεια παραμονή σε όλους έγινε διαφημιστικό φυλάδιο στις πιάτες των δουλεμπόρων. Αυτό έγινε τώρα. Δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη φιλοσοφία για να το καταλάβει κανείς. Έσχασε με τα καπάκια από πάνω η δήλωση της Άγγελα Μέρκελ και έγινε αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε τώρα και να δούμε πώς θα ξεμπλέξει η Ελλάδα μας. Γιατί πολύ φοβούμε ότι στις 7 Μαρτίου οι χώρες του Βίζενγκραντ θα τα κλείσουν τα σύνορα. Και άμα τα κλείσουν αυτά τα σύνορα, να ξέρετε, η Ελλάδα βρεθεί απολύτως απομονωμένη. Και εκεί δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη. Μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη εξέλιξη. Εγώ εύχομαι να βρεθεί τελείως έξω όλα αυτά. Και αυτό το έρχεται σε συνδυασμό πράγματι με το οικονομικό. Γιατί η αξιολόγηση δεν κλείνει. Κλείνει η αξιολόγηση. Άρα, θέλω να πω αυτό ότι η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ 25 Ιανουαρίου του 15, Λεωνίδα, φοβάμαι ότι θα είναι μια ημερομηνία που θα τη διδάσκουμε στα σχολεία μας και θα την έχουμε ως παράδειγμα του πώς καταστράφηκε η Ελλάδα μας και πώς καταστράφηκε ο λαός μας, ο οποίος κυνήγησε χήμερες και σιρήνες. Ότι θα εγγράψουμε στον πυροβολισμό τις γερμανικές αποζημιώσεις, ότι θα εκβιάσουμε την Ευρώπη, ότι πάνε να μας πάρουν τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο του Αιγαίου, το οποίο έχουμε ζήσουμε, ξέρω εγώ, 100 χρόνια μόνοι μας, ότι θα διαγράψουμε το χρέος με Τσαμπουκά, ότι θα διώξουμε την Τρόικα, ότι δεν θα πληρώσουμε τον Ένφια, ότι δεν θα πληρώνουμε διόδια. Θα θυμάσαι όλα αυτά καθόλου? Τι έχει ακούσει αυτός ο λαός αυτά τα 5 χρόνια? Αντί να κάτσουμε σαν όρημοι και πολιτισμένοι, άρχισε να πούμε υπάρχει άλλος δρόμος. Μπορούμε να βρούμε από άλλου λεφτά? Δεν μπορούμε. Πάμε να τελειώσουμε, να πάμε παρακάτω. Το είχαμε τελειώσει 2-3 χρόνια. Θα ήμασταν τώρα σε αγορές, θα είχαμε να κάτσουμε, θα είχε επενδύσεις. Δεν λέω θα ήμασταν σε παράδεισο, αλλά θα ήμασταν σήμερα σίγουρα σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι είμαστε τώρα. Ξαναγυρνάμε. Ξανά στα ίδια προβλήματα, γιατί δεν βρίσκουμε το ψυχικό στέλνο να κάνουμε το άλλο προς τα μπρος. Απαράδεκτο. Λεωνίδα. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι τα προβλήματα όλα λύνονται με έναν τρόπο, με δράση. Και πρέπει πραγματικά κάτι να αλλάξουμε στη ζωή μας. Αλλιώς θα βαλτώσουμε. Εμείς εδώ έχουμε μια οδύσσια και προτείνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Προτείνουμε μια καθημερινή ενασχόληση με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφές. Γι' αυτό έχουμε καταφέρει να κάνουμε προσιτά τα πιο σημαντικά βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί ποτέ στην Ελλάδα. Πριν από μερικά χρόνια, πολλοί μου λέγανε, κύριε Γεωργιάδη, θέλω να φτιάξω μία βιβλιοθήκη. Τώρα πια η βιβλιοθήκη έρχεται πολύ εύκολα σπίτι σας. Αυτό εδώ το μηχάνημα έχει την δυνατότητα να έχετε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη στο χέρι σας. Μου έχουν ζητήσει, μου ζητήσανε να φτιάξουμε ένα τάμπλετ το οποίο να είναι φτηνότερο από ότι το κανονικό μας το MLS. Γι' αυτό σήμερα, μόνο για σήμερα, σας έχω βρει ένα καταπληκτικό ταμπλετάκι το οποίο έχει όλα τα μεγάλα βιβλία που δείχνουμε και είναι πολύ μικρό, πολύ ωραίο φορητό κλπ. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστο. Είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας, θα τα πούμε συνολικά, και κοστίζει πολύ λιγότερο από τα άλλα. Υποδεχτείτε το νέο tablet Fluo Pop, το Pop tablet όπως το λένε, 7 inch, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα μεγάλα βιβλία μας αξίας 5.000 ευρώ και σας έρχεται σήμερα στο σπίτι σας μόνο με 119 ευρώ μαζί με το tablet. Να πω μόνο τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του τάμπλετ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλής κατασκευής, από ελληνική εταιρεία, η οποία την κατασκευάζει στην Κίνα, τα εξάγει σε πολλές χώρες των Βαλκανίων, Σερβία, Τουρκία κλπ. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έχει IPS οθόνη, έχει τετραπύρινο επεξεργαστή, 1 GB RAM μνήμη και 24 GB αποθηκευτικό χώρο για να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα σε αυτό το τάμπλετ.
Αυτό το τάμπλετ περιέχει όλα τα μεγάλα βιβλία που έχουν και τα άλλα μας τάμπλετ, όλα μαζί, δηλαδή και τους 100 αρχαίους και τα λεξικά και την 50 τόμου και την ταγιεγραφή και όλα θα τα πούμε αναλυτικά, δηλαδή βιβλία αξίας 5.000 ευρώ. Υποδεχτείτε το νέο τάμπλετ 7 ιντσών, Fluo Pop, έτσι λέγεται, είναι, έχει μοντέρνο όνομα. Είναι καλύτερο από το άλλο που είχαμε δείξει, ε. Είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με την έννοια ότι είναι και τετραπύρινο, έχει και IPS οθόνη, έχει και 1 GB RAM μνήμη, έχει και 24 GB αποθηκευτικό χώρο. Δηλαδή ένα τάμπλετ που τα χωράει όλα. Είναι εντυπωσιακό, είναι πολύ εύκολο στη χρήση και πολύ μικρό για να χωράει παντού. Χωράει παντού στην κυριολεξία. Το έχετε όπου και αν είστε μαζί σας. Μπορείτε να με το Wi-Fi να μπαίνετε στο ίντερνετ. Μπορείτε να τραβάτε. Έχει 2 κάμερες. Έχει καταπληκτική φωτογραφική μηχανή και βιντεοκάμερα. Έχει GPS, Bluetooth. Όλα. Έχει τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται να έχει ένα tablet. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και έχει και τα τελευταία Android. Το τελευταίο λειτουργικό σύστημα του Android, το 5.1. Είναι η ευκαιρία να έχετε ένα μικρό τάμπλετ, όλα τα βιβλία που δείχνουμε. Λοιπόν, να ακεφαλώσω λίγο, να πω ένα τελευταίο για τα πολιτικά, για τα μεταναστευτικά πριν πάω στο τάμπλετ. Ένα τελευταίο που θέλω να ακουστεί. Φαντάσου, Λεωνίδα, ναι, ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός, να έβγαζε εντολή ότι απαγορεύεται δημοσιογράφοι στα κέντρα κράτησης των κρατών. Όχι, ειλικρινά θα μου πει τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Αυτό που ζούμε τους Σιριζαίους, έχουν τρομερή... εμένα με έχει συγκλονίσει η ανεσχυντία τους. Πρόσεξε. Πάμε να κλείσουν την αξιολόγηση. Έχουν ήδη συμφωνήσει, δηλαδή τώρα συζητάνε μόνο τις συντάξεις, αλλά έχουν κλείσει, να ψηφίσουν το υπερταμείο. Τι είναι το υπερταμείο? Δεν είναι το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο θα καταργούσανε. Αλλά και όσα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου δεν είχαν μπει στο ΤΑΙΠΕΔ, ήταν, ξέρω εγώ, στην κρατηματική εταιρεία του δημοσίου, στα ΕΤΑ, στα Υπουργεία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα μπαίνουν εκεί. Πρόσεξε. Και θα είναι 3-2 το Διοικητικό Συμβούλιο, 3 Έλληνες, 2 ξένοι, ομάδα και ξένος. Πρόσεξε. Αυτό οι Σιριζέοι που έχουν κάνει καριέρα μια ζωή να είναι με τα πανό και να φωνάζουν σε κάθε ιδιωτικοποίηση, πάνε και το ψηφίζουν σαν καλά παιδιά. Τώρα δεν είναι ξεπούλημα, τώρα δεν τους ενοχλεί, τώρα δεν είναι αντίθετοι. Λέει, το συνοποιείς. Τρομερό. Πάνε χθες και λένε, δεν θα μπαίνουν οι κάμερες στα κέντρα. Μάλιστα. Ρωτάει ο Χατζηνικολάου σωστά, γιατί κύριε Πρωθυπουργέ βγάζετε αυτή την απόφαση, και άμα ήταν ο Σαμάς θα λέγατε. Λέει, ακούστε, λέει, πρέπει να βγει αυτή η απόφαση, γιατί αν δείχνουν, λέει, εικόνες από εκεί, θα βλάψει τον τουρισμό μας. Λέει, συγγνώμη ρε παιδιά, άμα δείχναν εικόνες επί Σαμαρά δεν βλάπαν τον τουρισμό μας. Δεν το καταλαβαίνεις, σου λέω. Δεν το καταλαβαίνω. Λέει, κάνουν πολύ πράγματα που ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν αντιπολίτευση, θα ήταν αυτό που θα ήταν στα κεραμίδια και θα φωνάζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τώρα τα κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι το αδιανόητο. Ναι. Είναι αδιανόητο πραγματικά. Είναι τρομερό το πρόβλημα που υπάρχει στην σωστή δημοσιογραφία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ευτυχώς ο Χατζηνικολάου χθες, όταν το πω αυτό, ήταν πολύ καλός, το στρίμωξε τον Τσίπρα, έτσι, με την έννοια ότι έκανε τη δουλειά του. Του είπε όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις και σε πολλά σημεία ο Τσίπρας έβγαλε και ειδήσεις, όπως και το αντεβού με τον κύριο Ψυχάρη και τα άλλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τάμπλετ. Θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί η ώρα είναι, λέω ακριβώς την 5:26. 5:26. Σου είπα καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Ναι. 5:26. Άρα έχουμε γεμάτα 25 λεπτά εκπομπής. Ωραία. Αυτή η ταμπλέτα που θα σας δείξουμε τώρα και την οποία μπορείτε να αρχίσετε να αγοράζετε με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210-38-15.000 από αυτής μη και έπειτα, είναι η απάντηση της εκπομπής Ελλήνων Έγκαιρας και του Λεωνίδα στο αίτημα πάρα πολλών τηλεθεατών ότι θέλουμε πάρα πολύ να μπορέσουμε να αγοράσουμε όλα αυτά βιβλία που δείχνετε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε τα 200 ευρώ που θέλει ταμπλέτα MLS. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτή δεν είναι MLS, δεν είναι του ίδιου επίπεδου ταμπλέτα, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχει τα GPS, δεν τα έχει GPS τα GPS MLS, line, τα φωνητικά έχει... της, ναι. Δεν είναι... Είναι 7 ιντσών, αυτή είναι 7 ιντσών. Όμως έχει πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Όμως είναι στα μισά λεφτά. Ναι, δεν είναι στα μισά. Αυτή η ταμπλέτ να αγοράζει με 99... Όχι, 119 ευρώ. 99 μου έχεις πει. 119. Τώρα το είπα. 119 έχει αυτή. Ωραία, με αρκετά χαμηλότερα λεφτά. 119. Ναι.
Πεναλαιότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει. Είπαμε, είναι. Είναι 7 inch IPS οθόνη, 1 GB μνήμη, 24 GB αποθηκευτικό χώρο, πολύ μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Έχει δύο κάμερες, έχει GPS και Bluetooth, όλα τα έχει. Είναι η ταμπλέτα που τα έχει όλα, δεν υπάρχει, είναι καταπληκτική. Έχει δύο κάμερες, γίνεται παιχνιδομηχανή, γίνεται τηλεόραση, γίνεται GPS, γίνεται ό,τι θέλετε γίνεται, είναι καταπληκτικό. Έχει και όλα τα βιβλία που έχουμε βάλει κατά καιρούς. Δηλαδή είναι μια μίνι ταμπλέτα. Γίνεται και τηλεόραση. Βεβαίως και γίνεται και τηλεόραση. Μπορείτε να πείτε, όποιος δεν το καταλάβει, θα το εξηγήσω εγώ. Όποιος θέλει, γιατί δεν είναι σαφές. Λοιπόν, άρα, επειδή αυτή η ταμπλέτα είναι αρκετά φθηνότερη από την άλλη, παραλαμβάνω, η άλλη έχει 200 ευρώ, 199 για την ακρίβεια. Αυτή έχει 119. Άρα είναι περίπου 80 ευρώ κάτω. Στο 2, 10, 38, 15 χιλιάδες με ένα... Έχουμε βάλει τα ίδια βιβλία μέσα, έτσι. Τα ίδια βιβλία. Το μόνο που λείπει σε σχέση με την άλλη ταμπλέτα είναι τα διάφορα της MLS. Ναι, ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα είναι μέσα. Όσον αφορά τα βιβλία των εκδόσεων Γεωργιάδη και τα βιβλία των εκδόσεων Πελεκάνος και την Αγία Γραφή και τα λεξικά της ελληνικής γλώσσας και όλα τα υπόλοιπα, όλα αυτά εδώ πέρα μέσα. Άρα αγοράζεται με 119 ευρώ βιβλία αξίας 5.000 ευρώ. Μόνο για σήμερα όμως αυτή η ταμπλέτα είναι... Πιλωτικά είναι για μία εκπομπή στο 2-10-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας έως πόσο θα το κερδίσεις. 6 άτο και δώσεις, 20 ευρώ το μήνα. Έως 6 άτο και δώσεις. Ναι, ναι. 20 ευρώ το μήνα. Με 20 ευρώ δηλαδή, το μήνα την παίρνετε. Δηλαδή για να καταλάβετε, ναι. Από την πρώτη μέρα που δείχνουμε αυτές τις ηλεκτρονικές ταμπλέτες με όλα τα βιβλία των αρχαίων ενός συγγραφέων και όλα τα υπόλοιπα, σήμερα εσείς που έτυχε να βλέπετε αυτή την εκπομπή, είστε αυτοί που έχετε την ευκαιρία να πάρετε τη δικιά σας ταμπλέτα στη χαμηλότερη τιμή, αλλά και με τη χαμηλότερη δόση. Με 20 ευρώ το μήνα, για 6 μήνες, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Στο 2-10-38-15.000, έτσι σήμερα, όλοι μπορείτε να αγοράσετε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς που είναι μέσα στην ταμπλέτα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Όλες και όλοι όσοι βλέπετε τώρα την εκπομπή μας, μπορείτε να αγοράσετε τη δικιά σας την ταμπλέτα. 2-10-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα έως 6 άτοκες δόσεις. Λεωνίδα. Να πούμε ότι έχει όλα τα καλούδια που έχουν οι ταμπλέτες καινούργιες. Το σημαντικό είναι ότι είναι η IPS οθόνη, δηλαδή η οθόνη η οποία μπορείτε να διαβάζετε από οπουδήποτε, από οποιαδήποτε γωνία. Έχει όλα τα βιβλία μας, ό,τι βιβλία έχουμε βάλει κατά καιρούς, τα βρίσκονται εδώ πέρα. 100 αρχαίοι, 50 τόμοι νεολικής γνωματίας, μια δόση κρυμμάτων αρχαίων ελληνικών, Παπαρηγόπουλος, το μέγα τιμολογικό του Νοταρά, τα λεξικά της Εφταθίου, λεξικό Σουίδα, Όμηρος, μάλιστα στον Όμηρο, σε αυτή την ειδική ταμπλέτα έχουμε και κάτι παραπάνω. Έχουμε και το ομηρικό λεξικό. Το ομηρικό λεξικό του Πανταζίδη βρίσκεται πλέον στην ταμπλέτα μας. Να, γιατί το εδώ πέρα. Μια στιγμή το πάω γιατί διάβαζα προηγουμένως. Το πάμε έτσι στην αρχή και μπορείτε να έχετε το λεξικό Πανταζίδη. Μια στιγμή να το βάλω έτσι εδώ. Περάσω τις πρώτες σελίδες. Λοιπόν, το ομηρικό λεξικό Πανταζίδη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ταμπλέτα. Να το. Λεξικό ομηρικό του 1888, το περίφημο είναι του Κρούσι, υπό του Κρούσιου, σε μετάφραση Πανταζίδη. Ανέση Κωνσταντινίδης, ο εκδότης. Αυτό το ομηρικό λεξικό είναι σήμερα στην ταμπλέτα. Είναι νέα παραλαβή, νέα προσθήκη μάλλον. Νέα προσθήκη και φυσικά μέσα στην ταμπλέτα έχουμε βάλει και το λεγόμενο αλφαβητάριο. Το πολύ γνωστό σας αλφαβητάριο. Το θυμάστε το αλφαβητάριο. Και αυτό είναι μέσα στην ταμπλέτα. Αυτό το καταπληκτικό, το παλιό αλφαβητάριο της πρώτης δημοτικού. Κάτι δεν θα το φτιάξω. Βλέπετε ότι με την ταμπλέτα, αυτό, το θυμάστε το καταπληκτικό αυτό αλφαβητάριο. Αμίμη, πάρε ένα μήλο και άνα, το τόπι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε της παλαιάς ηλικίας. Αυτό για τους καινούργιους έχω να πω ότι είναι το καλύτερο αλφαβητάριο που γράφτηκε ποτέ. Που μπήκε ποτέ στο ελληνικό σχολείο. Είναι τόσο αγαπητό στα παιδιά που ακόμα και σήμερα το βλέπουμε με νοσταλγία. Αυτό θα το πάρετε μέσα, είναι μέσα στο τάμπλετ. Μαζί με όλα αυτά τα ωραία.
1 GB RAM, τετραπύρινος επεξεργαστής, πανίσχυρος τετραπύρινος επεξεργαστής, IPS οθόνη, 24 GB αποθηκευτικός χώρος, 2 κάμερες, Bluetooth και GPS, μη χάνετε άλλο χρόνο. Αυτό είναι το tablet που περιμένατε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-38-15.000. Έχει ξεκινήσει ήδη ο χαμός στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την ταμπλέτα. Ανακεφαλώνω το τεχνικό σχέδιο, θα δείξω 2-3 κόλπα από τα βιβλία για να τα ξέρετε. Εσείς που τα θέλατε τόσο καιρό και δεν είχατε προλάβει να αγοράσετε τη δικιά σας ταμπλέτα, η δικιά σας ταμπλέτα είναι εδώ στο χέρι σας. 210-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα. Αγοράζετε τη δικιά σας την ταμπλέτα, ξαναλέω, 210-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα. Αγοράζετε τη δικιά σας ταμπλέτα έως 6 άτοκες δόσεις, έως 6 άτοκες δόσεις, με 20 ευρώ το μήνα για μία και μοναδική εκπομπή εδώ στην εκπομπή Ρενέγκες και ξεκινάω λίγο να σας δείχνω τι έχει μέσα. Όση ώρα σας δείχνω, όλες και όλοι που θέλατε τόσο καιρό να αγοράσετε μία δικιά σας ταμπλέτα και δεν μπορούσατε κυρίως για οικονομικούς λόγους, έχουμε βάλει όλα τα βιβλία, βιβλία αξίας 5.000 ευρώ στην έντυπη μορφή τους, μέσα σε αυτήν την ταμπλέτα. Σας τη δίνουμε στη χαμηλότερη τιμή που έχουμε δώσει ποτέ με ταμπλέτα όλα αυτά τα βιβλία ποτέ, μόνον με 119 ευρώ. Σας το βάζουμε σε 6 άτοκες δόσεις αντί για 5 άτοκες δόσεις και έτσι πηγαίνει. Με 20 ευρώ το μήνα έρχεται στο σπίτι σας αύριο η δικιά σας ταμπλέτα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210-38-15.000. Πάμε να δείξουμε λίγο εδώ. Πάμε κοντά το φάκο. Καταρχάς, όπως πάντα, είναι φορτωμένα πάνω όλα τα βασικά προγράμματα. Να μην ξεχνάμε Facebook, Twitter, όλα ότι η ταμπλέτα εκτός από τα βιβλία που θα σας δείξω είναι πάντα ένα κανονικό τάμπλετ στο οποίο κάνετε την περιήγησή σας στο διαδίκτυο, παραλαμβάνετε τα email σας, μπαίνετε στο Twitter, στο Facebook και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να σου πω ότι την έδωσα εδώ στον Πάνο, εδώ πέρα στο τεχνικό τμήμα του σταθμού και πάμε ο Πάνος τώρα. Ενθουσιάστηκε, ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Μα είναι γρήγορη, πάμε τώρα. Μέσα βλέπετε το φάκελο που λέει ο Γεωργιάδης, 100 τόμοι αρχαίων. Άστο Τέλσα, στο Φάνη Διεγέν, Λέρτιο, Ζώδο Κελιώτη, Ηρόδοτο του Κιδίδη, Σοκράτη Λουκιανό, Μάρκο Αβρίλιο, Σεροφών, Πλάτων, Πλούταχο, το Βέο. Έτσι, λεξικά ένα Τζιροπούλου. Η αρχιέδρο ελληνική και ο εν τη λέξη λόγο. Το ετυμολογικό το Μέγα Τσάνι Νοταρά. Με όλε τι λέξει ελληνική γλώσση και την ετυμολογία του, όπω πίστευαν το Μεσαίωνα στο βιβλίο που εκδόθηκε μετά την άλωση τη πόλη από τη σπουδαία Νότα. Θα δείξω μετά λίγο και από εδώ. Όλη η ιστορία του ελληνικού έθνου του Κωνσταντίνου Παπαρηγοπούλου. Και μάλιστα στην έκδοση του Παύλου Καρολίδου. Για να καταλάβετε, μόνο αυτό το έργο εδώ, μόνο το έργο τη ιστορία του ελληνικού έθνου του Κωνσταντίνου Παπαρηγοπούλου στην έκδοση του Παύλου Καρολίδου, μόνο αυτό που βλέπετε εδώ. Βλέπετε το εξώφυλλο, ιστορία του ελληνικού έθνους. Είναι 9 μεγάλοι τόμοι, απολύτως ευανάγνωστοι, με σχέδια, χάρτες, εικόνες, συμπληρώματα κτλ. Όπως το είχε εκδώσει ο Παύλος Καρολίδης την ιστορία του ελληνικού Παπαρηγοπούλου. Αυτό το έργο έχει στα βιβλιοπωλεία, για να καταλάβετε, 350 ευρώ. Και το έχετε μέσα σε αυτή την ταμπλέτα όλη την ιστορία του ελληνικού έθνους. Αλλά έχετε και τα βιβλία του Πασά. Συγγνώμη. Τα βιβλία του Πασά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί? Γιατί τα βιβλία του Πασά δεν τα βρίσκει πουθενά άλλου πια στα βιβλιοπωλεία. Δεν υπάρχουν. Τα έχουμε βάλει εμείς εδώ. Ας πούμε, Ελλάς μέρος γάμα. Σας το έχω ξαναδείξει. Το Ελλάς μέρος γάμα έχει ένα κεφάλαιο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν είχε εκδοθεί, είχε κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη θράψη. Είναι το κεφάλαιο. Έλα το που είμαι τώρα. Να πάμε λίγο στον Πασά. Πάμε, Ελλάς μέρος γάμα. Εγώ να πω είναι ότι το κεφάλαιο στο οποίο ο αείμνηστος Θεοφάνης Μανιάς, ο αξιωματικός της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, είχε κάτσει και είχε μελετήσει τη θέση των μεγάλων ελληνικών λαών. Να το δείξουμε λίγο. Η απόκριφος, η αφανής αρμονία του αρχαίου ελληνικού κόσμου και η απόκριφος γεωμετρία των Ελλήνων. Το διαβάζω λίγο εδώ. Θα σας βρω λίγο την παράγραφα που είναι η κρίσιμη. Είναι όλη η μελέτη του Μανιά εδώ, έτσι. Όλη η μελέτη του Θεοφάνου Μανιά μέσα από το Ελλάς μέρος γάμα του Ηλίου. Αυτή η μελέτη τότε είχε κάνει σεισμό, θράψη. Σήμερα έχουν γίνει και ακριβέστερες μελέτες, γιατί τότε ο Μανιάς χρησιμοποιούσε τους χάρτες γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, ενώ τώρα κάνουν και τις μελέτες με τους δορυφόρους που έχουν ακρίβεια εκατοστού, αυτός έχει ακρίβεια μέτρου. Αλλά κατάφερε να εντοπίσει τι πράγμα. Κατάφερε να εντοπίσει ότι τα μεγάλα αρχαία ελληνικά ιερά δεν είχαν γίνει παρά σε συγκεκριμένα σημεία. Έτσι, το που είχαν σχέση μεταξύ τους. Το κάνεις, το πάτα, ναι.
που είχαν σχέση μεταξύ τους. Εδώ, βλέπετε, όλη αυτή είναι η μελέτη του Θοφάνου Μανιά. Δεν τη βρίσκει πουθενά αλλού. Τη βρίσκει μόνο εδώ, μέσα στην ταμπλέτα των εκδόσεων Γεωργιάδη, όπου έχουμε και τα βιβλία του Πασά και τον Παπαρηγόπουλο και τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και των τιμολογικών των Μέγα και όλα αυτά μόνο για σήμερα με 119 ευρώ. Έως 6 άτοκες δόσεις, Λεωνίδα. Φυσικά υπάρχει ολόκληρη μέσα στο τάμπλετ η μέθοδος εκμάθησης αρχαίων ελληνικών της ελληνικής αγωγής. Όλη η ελληνική αγωγή βρίσκεται στο χέρι σας. Την έχετε στο τσεπάκι σας. Είναι εντυπωσιακό. Είστε στο λεωφορείο, είστε στο τρένο, είστε στο αεροπλάνο που και είστε ανοίγετε και μαθαίνετε αρχαία ελληνικά. Φυσικά δεν είναι μόνη της. Έχει όλη τη σύνοψη, όλη τη μέθοδο της Αντζηρόπουλου Ευσταθίου. Έχει το Little Scott, στο οποίο σας βοηθάει, έχει γραμματική και συντακτικό, έχει το μέγα τιμολογικό για τις ετοιμολογίες, δηλαδή έχετε μια ολόκληρη βιβλιοθήκη, ένα δάσκαλο αρχαίων ελληνικών στο χέρι σας και 100 τόμους αρχαίους Έλληνες για να εξασκηθείτε. Δηλαδή αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό. Θα ενθουσιάσει τα παιδιά γιατί είναι πολύ γρήγορο στα παιχνίδια. Θα το πάρουν και θα παίζουν παιχνίδια, θα τρελαίνονται. Γιατί είναι και μια εκπληκτική παιχνίδια μηχανή. Δεν θέλουν να το πάρουν τα παιδιά για να παίζουν παιχνίδια. Θέλουμε να το πάρουν τα παιδιά για να διαβάσουν τα βιβλία. Βεβαίως και τα βιβλία. Άμα θα παίζουν παιχνίδια, παίζουν τα παιδιά παιχνίδια. Το νέο tablet Fluo Pop. Το Pop. Έτσι θα το ζητήσετε. Το νέο tablet Pop. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-10-38-15.000 με 20 ευρώ το μήνα. Με 20 ευρώ το μήνα το παίρνετε. Με 119 ευρώ δηλαδή, σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχει όλα τα βιβλία, IPS οθόνη, είναι πολύ γρήγορο, τετραπύρινο επεξεργαστή, 1 GB μνήμη, RAM, μνήμη, πόσα παράθυρα έχεις ανοιχτά δηλαδή είναι η RAM. Η ROM είναι ο αποθηκευτικός χώρος, έχει 24 GB αποθηκευτικό χώρο. Έρχεται με 2 κάμερες, πολύ καλές κάμερες, με Bluetooth, GPS, δεν του λείπει τίποτα. Και φυσικά το έχουμε πρικίσει με βιβλία αξίας 5.000 ευρώ και τη μέθοδο εκμάθησης αρχαίων ελληνικών για ενήλικες, για παιδιά και ενήλικες. Λοιπόν, δείχνω λίγο, θέλω να δείξω λίγο. Να πω ότι έχουμε φτάσει σε διψήφιο αριθμό παραγγελιών. Δεν ξέρω πώς έχεις. Είναι μόνο για σήμερα αυτή η εκπομπή, θα πάρουμε παραγγελίες. Να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί γίνεται χαμός τηλεφωνικό κέντρο και είναι λογικό. Από την πρώτη μέρα που έχουμε δείξει ταμπλέτες σε αυτή την εκπομπή, από την πρώτη μέρα, πόσο είναι, 1,5 χρόνο. Η ταμπλέτα που τη δίνουμε με τη χαμηλότερη δόση το μήνα, δηλαδή με 20 ευρώ το μήνα, ενώ έχει όλα τα βιβλία που πρέπει να έχετε, λέει το σύνολο των βιβλίων που δείχνουμε, αξία συνολικά 5.000 ευρώ, είναι αυτή η ταμπλέτα Flop, την είπες. Pop. Flu Pop. Αυτή είναι η ταμπλέτα μοντέρνα ονόματα αυτά. Δίνεται με 119 ευρώ, είναι 7 ιντσών, έως 6 άτοκες δόσεις, έχει όλα τα βιβλία μέσα και εσείς που θέλετε τόσο καιρό να βρείτε την καλύτερη ευκαιρία για να αγοράσετε τη δικιά σας ταμπλέτα, έχετε σήμερα την ευκαιρία. Και δίνω λίγο εδώ ένα τα αγαπημένα μου βιβλία. Από το νεότερο εγκυκλοπαιδικό λεξικόν του Ηλίου, τον τόμο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, προσέξτε. Το έχω δείξει αρκετές φορές, το πιστεύω πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ ο ίδιος πάρα πολύ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού, του διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού, είναι ότι είναι απέραντος. Δόξα τω Θεώ, στον τόπο αυτό φτιάχτηκε ένας πολιτισμός εξαίσιος, πάρα πολύ σπουδαίος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να έχουμε τη συνολική του εικόνα. Πώς να έχεις τη συνολική εικόνα ενός πράγματος που είναι τεράστιο, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να σας πω ότι εγώ που έχω τόσα βιβλία στην βιβλιοθήκη μου και ασχολούμαι με αυτά τα παιδικά μου χρόνια, βιβλίο καλύτερο που να έχει μαζέψει ευσύνοπτα με μικρά κειμενάκια, έτσι να μπορεί να τα διαβάσει και ένας μαθητής σχολείου ή να τα διαβάσετε κι εσείς που θέλετε σιγά σιγά να έχετε την πλήρη εικόνα του ελληνικού κόσμου. Και που να μπαίνει όμως, παρόλο ότι είναι σε μικρά μικρά κειμενάκια, στην ουσία παρουσιάζοντάς σου πτυχές που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού, είναι αυτός ο συγκεκριμένος τόμος με τον τίτλο «Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα» του νεοτέρου κυκλοπαιδικού λεξικού του Ηλίου. Εάν το βρείτε σε κάποιο παλαιοβιβλιοπωλείο, το βρήκα προχθές σε ένα βιβλιοπωλείο, ζητάγανε 250 ευρώ. Για να το πάρεις. 250 ευρώ. Εγώ σήμερα το βρήκα με 150. Δεν πάει παρακάτω. Σας το έχουμε μέσα στην ταμπλέτα Flu Pop και αυτό για να μπορείτε να έχετε πάνω σας συνολικά για να διαβάσετε το κρεβάτι σας, το γραφείο σας. Τι πράγμα? Το σύνολο του ελληνικού πολιτισμού. Διαβάζω. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα. Πάμε ας πούμε εδώ.
Πρόλογος, αναλυτικά περιεχόμενο, ελληνική φιλοσοφία, η πρώτη περίπτωση προσοκρατική, η τρίμη λύση, η Πυθαγόρη, η ελαττική φιλοσοφία, η δυναμική θεωροσύμπαντο, η συνδυαστική θεωροσύμπαντο, η ατομική θεωρία, η τελεολογική θεωροσύμπαντο, οι σοφιστές, η αττική φιλοσοφία, η μεγαρική σχολή, η κυριναϊκή σχολή, η φιλοσοφία του Πλάτωνος, η Αγία Ακαδημία κτλ. Φτάνει μέχρι, βλέπετε, η ελληνοχριστιανική αναγέννηση. Ο Μιχαήλ Ψελός, ο Άνος Ξυφυλίνος, ο Άνος Ιταλός, ο Νικήτας Ιθάτος, η φιλοσοφική κίνηση του 10ου αιώνα, η δογματική θεολογία και η αιρέση, η τροφή προς την παιδεία, η μαθητά του Βλεμίδου, ο μυστικισμός των εσυχαστών, η έκτη περίοδος ελληνικής φιλοσοφίας. Δηλαδή, είναι η διαχρονικότητα του ελληνισμού. Αρχαία Ελλάδα Βυζάντιο, αρχαίος ελληνισμός χριστιανισμός, ως μια ενιαία πορεία στον χρόνο, ως μια συνέχεια στον χρόνο. Προσέξτε εδώ, βίος και έργα των κυριωτέων φιλοσόφων, βλέπετε, η προσοκρατική, ο βίος του Θαλού, του Αναξιμάνδρου, του Αναξιμένου, του Πυθαγόρου, του Φιλολάου, του Ξενοφάνου, του Παρμενίδη, του Μελίσου, του Ζήνενος, η ελλαδική σχολή, ο Εράκλειος, ο Εμπεδοκλής, ο Αναξαγόρας, ο Λεύκυπος, ο Δημόκριτος. Προσέξτε και πράγματα πιο δύσκολα τώρα. Πάω στην πίσω σελίδα των περιεχομένων. Πάει, ας πούμε, στο κεφάλαιο ελληνική επιστήμη. Δείτε τώρα εδώ πέρα, πάντα δεν βρίσκεται αλλού. Περίοδο της αναπτύξεως ελληνικής μαθηματικής επιστήμης. Γεωμετρική ανακαλύψη του Θαλού. Πυθαγόρη, πυθαγορική αριθμολογία. Η περιαναλογιών θεωρία των Πυθαγορείων. Γεωμετρική ανακαλύψη των Πυθαγορείων. Η ανακάλυψη των ασμέτρων μεγεθών. Εσυνέπεια των ανακαλύψεων ασμέτρων μεγεθών. Η συμβολή των Πυθαγορείων. Τα χαρακτηριστικά της περιόδου υπό του Δημοκρίτου δοθείς αλύσεις. Σε πρόοδη μεθοδολογία. Ο τετραγωνισμός του Αντιφώτος, ο τετραγωνισμός του Κύκλου, ο τετραγωνισμός του Βρύσονος. Το δίλιον πρόβλημα. Ποιος ξέρει το δίλιον πρόβλημα? Να ψάξω λίγο να σας δείξω το δίλιο πρόβλημα. Είναι πολύ εντυπωσιακό, Άδωνη. Είναι εντυπωσιακό. Τηλεφωνήστε το δίλιο τώρα, πρόβλημα. Πάρετε στο 2-10-38-15.000. Θα διαβάσετε Πλάτωνα. Θα διαβάσετε Αριστοτέλη. Θα διαβάσετε όλο τον Όμηρο. Έχει όλο τον Όμηρο. Ιλιάδα Οδύσσια. Έχει ομηρικό λεξικό του Πανταζίδη. Έχει μέσα τους ορφικούς ύμνους. Σε αρχαίο κείμενο μετάφραση. Έχει μέσα ό,τι θέλετε. Δηλαδή έχετε πράγματα να διαβάζετε για μια ζωή ολόκληρη. Τηλεφωνήστε τώρα. Έχει το Θουκυδίδη. Έχει τον Ηρόδοτο. Έχει τον Διόδωρο Σικελιό. Το Διογέννη Λαέρτιο. Έχει όλους τους φιλοσόφους. Έχει όλη την ιστορία. Έχει όλη την ιστορία με κάθε τρόπο. Από τον Διόδωρο Σικελιώτη, από τον Πασά, από τον Παπαρηγόπουλο. Δηλαδή έχετε να διαβάσετε τόσο πολύ. Πόσο δεν είχατε να διαβάσετε ποτέ. Σήμερα τώρα πάρτε το με 119 ευρώ. Έρχεται το σπίτι σας ένα καταπληκτικό τάμπλετ. 1 GB RAM, 24 GB αποθηκευτικό χώρο, 2 κάμερες, τετραπύρινος επεξεργαστής, οθόνη 7 ετσών IPS, με Bluetooth, με GPS, με τα πάντα. Πολύ καινούργιο, πολύ γρήγορο, πολύ καταπληκτικό. Εξάγεται και η εταιρεία αυτή είναι στη Θεσσαλονίκη, το φτιάχνει στην Κίνα και το εξάγει σε όλα τα Βαλκάνια. Να φανταστείτε. Τουρκίες, Σερβίς κλπ. Εδώ, τώρα, εδώ, μπορείτε να το πάρετε. Το πάρετε τώρα, αυτή τη στιγμή, στο 2-10-38-15.000, ένα γραπτό μήνυμα, στο 6-9-84-14-25-55. 20 ευρώ το μήνα. 20 ευρώ το μήνα με την πιστωτική σας κάρτα. Λοιπόν, δείχνω λίγο εδώ. Το έχετε τώρα, αυτή τη στιγμή, στο σπίτι σας. Δίνω λίγο εδώ, γιατί ενδιαφέρον να δούμε αυτό που δεν θα βρεις εύκολα, έτσι. Η πυθαγορική αριθμολογία από τον Πασά είναι στο κεφάλαιο των μαθηματικών, έτσι. Το μεγαλώνω και λίγο. Το καλό με τις ταμπλέτες, μην πάει μεγαλώνεις τα γράμματα όσο θες και μπορείς να τα διαβάζεις. Άμα το βάλω και στο πλάι, μπορώ να το διαβάσω, μπορώ να το μεγαλώσω ακόμα περισσότερο. Βλέπετε. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν γυαλιά να το διαβάζεις, διαβάζεις πάρα πολύ εύκολα. Προχωρούνται στις διεύνεις, περισσότερο υφιστάμενοι από την οπτικότητα της γεωμετρίας, Πυθαγόρη, Δινήτσα, θέτω τα βάσεις αριθμητικής. Και ξεκινάει τώρα, το βάζω λίγο μπροστά για να το δούμε όλο μαζί. Και βάζει λίγο εδώ και εξηγεί την Πυθαγόρη αριθμολογία. Εδώ να πούμε ιερά τετρακτής. Έτσι, ο πρώτος τρίγωνος αριθμός. Ιερά τετρακτής και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, το πώς δούλευε η Πυθαγόρη αριθμολογία, είναι όλο το κεφάλαιο εδώ, το οποίο βλέπετε. Αυτό δεν το βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Το απάντας βρω και το δίλιο πρόβλημα που έλεγα προηγουμένως. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-10-38-15.000. Εκτός από τα κλασικά όλα αυτά τα καταπληκτικά βιβλία, τα έχουμε πρικίσει και με άλλα σημαντικά βιβλία τα οποία πρέπει να διαβάσετε, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά. Όπως το βιβλίο του Βασιλείου Βάσιλα, «Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος». Λέμε σήμερα για το δημογραφικό. Λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, θα το λύσουμε με τους μετανάστες. Καλά, αυτά είναι, τέλος πάντων, ας μην εκφραστώ. Αλλά εδώ είναι το, όλη η ιστορία του προβλήματος βρίσκεται σε αυτό εδώ το βιβλίο. Μπορείτε να το διαβάσετε, να δείτε τι ακριβώς είναι. Γιατί ο Βάσιλος, ο ταξίρεχος, έλεγε για πριν από 30 χρόνια για ίδρυση Υπουργείου Δημογραφίας για να λυθεί το πρόβλημα. Φυσικά υπάρχουν όλοι οι ορφικοί ύμνοι. Το βιβλίο του Άδωνη, Ομοφιλοφιλία στην Αρχαία Ελλάδα, ο μύθος καταραίει. Το δικό μου βιβλίο, λεξικό της ελληνικής μυθολογίας, έχει. Τι λοιπόν, να πω, τέτοια πράγματα εντυπωσιακά. Εξίσου είχε κινήσει το ενδιαφέρον των παλιών γεωμετρών. 20 ευρώ το μήνα. Είναι με μόνο για σήμερα, έτσι. Κάρτα. Εξίσου είχε κινήσει το ενδιαφέρον των παλιών γεωμετρών και το δίλιον πρόβλημα. Το ιστορικό του. Πάμε λίγο τώρα τι ήταν το δίλιον πρόβλημα και ήταν το γνωστό στην αρχαιότητα.
Το διέσωσε ο Ερατοσθένης προς τον βασιλέα Πτολεμαίων επιστολή του, την οποία έχει παραθέσει σχόλιά του ο Ευτάπιος. Κάποτε οι κάτοικοι της νήσου Δήλου, πιεζόμενοι πολυμού, λιμός μόμικρο για τα λέει λιμόδες νόσημα, οι Ρώσοι των Μαντίων διατίνος μέσου θα ελυτρώνονται από την επιδημία. Το Μαντίον τους έδωσε την απόκριση ότι για να καταπαύσει ο λοιμός έπρεπε να διπλασιάσουν κατόγκον βωμό, κάποιο βωμό. Μη δυνάμενοι να έβρουν πώς θα ήταν δυνατόν να επιτύχουν τον διαταχθέντα διπλασιασμό, έστειλαν απεσταλμένους στον Πλάτωνα, ζητούντες να έβρει αυτός με τους εν τη Ακαδημία Μαθηματικούς τη λύση. Και ταύτα μένα να φέρει παράδοση. Αλλά αλήθεια είναι το πρόβλημα θα είχε τεθεί στους παλαιότερους χρόνους. Γνωρίζουμε ότι οι Πυθαγόροι είχαν ασχοληθεί με τα κανονικά πολύεδρα και με τον κύβο. Επίσης αυτοί είχαν ανακαλύψει τα σύμμετρα μεγέθη. Επειδή κατά την επίλυση του προβλήματος του διπλασιασμού του κύβου υπησέθηκε η δυσκολία η οποία δημιουργήθηκε από την ανακάλυψη του διαγώνου τετραγώνου, έχοντας ευαδό δύο τετραγωνικό ποδό με μέγεθος ασύμμετρο προς την πλευρά, πρέπει να δεχθούμε ότι το δίλιο πρόβλημα έχει απασχολήσει κατά μέσα του 5ου αιώνα και του Πυθαγορείου. Πρώτος φαίνεται ότι επελήφθη διαθεωρητικό μέσο της λύσης του θέματος προβλήματος του Ιπποκράτης ο Χίος κτλ. Τώρα, ο Ιπποκράτης σκέφτηκε ότι η εξίωση αυτή δύναται να μεταβληθεί στη συνεχή αναλογία της μορφής α δια χ, ίσον χ δια ψ, ίσον ψ δια 2α, η οποία χ και ψ είναι δύο ζητούμενε μέσα ανάλογοι μεταξύ των γνωστών μεγεθών κτλ. Ναι, είναι μετά είναι τριχοτόμηση γωνίας. Τι θέλω να πω με αυτό. Για να απαντήσουν στο δίλιο πρόβλημα οι αρχαίοι, χρειάστηκε να εξελίξουν τα μαθηματικά τους. Δια τις εξελίξεις των μαθηματικών τους απέξανε ευημερία. Δια τις ευημερίες που απέξανε ενοίξαν τον λοιμό, όποιος κυνηγούσε. Είναι εντυπωσιακό. Και αυτή είναι η ιστορία του δειλίου προβλήματος που ανακάλυψε τον Πλάτωνα, τους αρχαιούς μαθηματικούς για να κάνουν μια μεγάλη ανακάλυψη στη μαθηματική επιστήμη. Μέσα από ένα χρησμό του Θεού Απόλλωνος. Το ξέρατε? Όχι. Γιατί αυτά δεν είναι δάσκομα στο σχολείο. Μέσα εδώ όμως θα τα βρείτε όλα μαζεμένα. 2, 10, 38, 15.000. Δεν θα τη δείξουμε σε άλλη εκπομπή. Είναι μόνο για σήμερα με 20 ευρώ το μήνα. 119 ευρώ για 6 δόσεις, 20 ευρώ το μήνα στο 2, 10, 38, 15.000. Να πούμε σε δύο χρώματα, είτε άσπρο είτε μαύρο, εσείς διαλέγετε. Μέσα υπάρχουν και τα βιβλία, τα μεγάλα έργα της Άννας Τζιροπούλου Ευσταθίου. Ο εν τη λέξη λόγος, ένα μεγάλο, μεγαλειώδες αριστούργημα. Είναι από τα ωραιότερα βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε ποτέ, γιατί έχει όλες οι ετυμολογίες των λέξεων. Να πω ότι έχει το τελευταίο λειτουργικό των Android. Μπορείτε να αλλάξετε εδώ την πολικότητα, turn night mode on. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείτε να διαβάζετε σε απόλυτο σκοτάδι ή σε εκτυφλωτικό φως, χωρίς να χαλάτε τα μάτια σας. Μεγαλώνετε την οθόνη όσο θέλετε και δεν ενοχλείτε καθόλου το διπλανό σας, όση ώρα και να διαβάζετε. Έχει πολύ μεγάλη μπαταρία και κρατάει μέρες ολόκληρες αφόρτιστο. Είναι εντυπωσιακό. Τηλεφωνήστε τώρα με αυτόν τον κόλπο. Μπορεί να αλλάξει την πολικότητα και να διαβάζει τη βεράντα το βράδυ χωρίς να κουράζεσαι και χωρίς να κλείσει και μπαταρία. Είναι εντυπωσιακό. Τηλεφωνήστε τώρα, τώρα. Θα πείτε το Fluo Pop, το Pop Tablet. Το pop είναι μικρό. Είναι πολύ μικρό. Λοιπόν, διαβάζω λίγο εδώ πάλι από το αρχαιολογικό πνεύμα. Παντού. Το κομμάτι με τους επιστήμονες, αστρονόμους, γεωγράφους, χαρτογράφους, γιατρούς, γιατί είναι τεράστιες προσωπικότητες που στην Ελλάδα δεν τους ξέρουμε, που στα σχολεία δεν τους διδασκόμαστε, που αν δεν πάρετε βιβλία σαν και αυτό δεν θα τους γνωρίσετε ποτέ στη ζωή σας, που τα διδάσκονται σε ξένα πανεπιστήμια και εμείς εδώ δεν τα ξέρουμε. Σας δείχνω. Αστρονόμοι, φυσική, μαθηματική, Εύδοξο Κνίδιος, Κάλυπος ο Κυζικινός, Αρίσταρχος ο Σάμιος, Ευκλήδης, Αρχιμίδης, Ιστορία των συγγραμμάτων του Αρχιμίδου, μεταφράσεις, έντυπη, εκδόσεις και βοηθήματα, Ανάλυση του περιεχομένου των έργων, Τεχνική Εφεδρεία του Αρχιμίδου, Η Επίδοση των Ανακαλύψεων του Αρχιμίδου, Κόνων, Ήπαρχος, Κλεομίδης, Απολώνιος ο Περγέος, Ιστορία των Κονικών Τομών, Πτολεμαίος ο Κλάβδιος, Θέων, Ιπατία, Πάπος, Γεωγράφοι, Περιηγητές, Ερευνητές, Σκύλαξο Καριανδρές, Πυθέας ο Μασαλιώτης, Εύδοξο Κυζικινός, Στράβων, Παυσανίας, Κοσμάς ο Ενδικοπλεύτης, Εκατέως, Γεωγράφοι και άλλοι μηχανικοί, Ευπαλίνος, Σόσταρτος, Ήρωνο Αλεξανδρές, Επραγματία του Ήρωνο, Ζώσιμος Καλλίνικος, Ιατροί, Ερυβιώτης, Ιπποκράτης, Κτησίας, Αγνοδίκη, Πραξαγόρας, Ηρόφιλος, Ηρακλής ο Ταραντίνος, Κέλσος Γαλινός. Θα δείξω λίγο τον Ηρόφιλο έτσι για να πριν κλείσουμε την εκπομπή. Όση ώρα σας δείχνουμε να ξέρετε, αυτή η ταμπλέτα των 7 ιντσών που τη δίνουμε για πρώτη φορά στα 119 ευρώ με 20 ευρώ το μήνα. Σπέρνετε τώρα τηλέφωνο στο 210 38 15.000, δίνετε την πιστωτική σας κάρτα,
θα σας πάσουν την τιμή των 120 ευρώ σε 6 άτοκες δόσεις, άρα θα δίνετε 20 ευρώ μόνο κάτω, το μήνα. Κάτω από 20. Αύριο θα παραλάβετε μεθαύριο τη δικιά σας την ταμπλέτα, θα έχετε όλα αυτά τα βιβλία μαζεμένα και θα τα καταυχαριστείτε. 2-10-38-15.000. Παύρο λίγο τον Ηρόφυλλο. Οι 50 ατόμοι της νεολικής γραμματείας, τα μυστικά του Βάλτου σας έχω εδώ, της Πινελόπης Δέλτα, έχει 50 τους καλύτερους τίτλους, τους 50 καλύτερους τίτλους της νεολικής γραμματείας. Τι Σολόμο, τι Πινελόπη Δέλτα, τι Ιώνας Δραγόμης. Είναι σε μια καταπληκτική έκδοση στο Πολυτονικό, πάρα πολύ ωραία. Δείτε λίγο την IPS οθόνη, πάρα πολύ ωραία. Διαβάζετε με κάθε δυνατό τρόπο, βλέπετε εδώ πόσο εύκολα. Σας διαβάζω λίγο το βίο του Ηρωφύλου, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα να μην ξέρει κανένα στην Ελλάδα αυτού του Τιτάνε. Ακούστε, Ηρόφυλλο, το διαβάζω από το από την ταμπλέτ. Έτσι, αυτό που σα διαβάζω είναι. Α, θα πάτε στο φάκελο που λέει Πασά στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Σελίδα 634. Έλλην γιατρό εκ των μεγίστων τη αρχαιότητα. Εδώ ξέρετε μόνο τον Ιπποκράτη, άντε και τον Γαλινό. Εγεννήθη εν Χαλκιδόνη, ήκμασεν εν Αλεξανδρία το 400 και απέθανε το 250 π.Χ. Υπήρξε ο πρώτος των αρχηγών της Αλεξανδρινής Ιατρικής Σχολής. Διετέλεσε μαθητής του Πραξαγόρου, του Κόου και του Χρυσίπου του Κνηδίου. Άκου τώρα, Λεωνίδα. Περίφημος ανατόμος, εκ των πρώτων σκαπανέων της ανατομίας του ανθρώπου, αλλά και φυσιολόγος, χρησιμοποίησα σε ευρία κλίμακα το πείραμα, άριστος παθολόγος, φαρμακολόγος, με ευτήρ και γυναικολόγος. Φαίνεται ότι και χειρουργός ήταν ο Ηρόφυλλος, αλλά δυστυχώς δεν περίλθαν εις ημάς τα χειρουργικά έργα του. Άλλωστε ουδέν πλήρες έργο του διασύμου τούτου Έλληνος ιατρού διεσώθη. Διεσώθηκαν αποσπάντα από τρία του βιβλία. Τα ανατομικά, άκτο βιβλίο Λεωνίδα, περί σφιγμών πραγματεία, το διαιτητικών, προς τα σκηνάς δόξας, με ευτικών κτλ. Η κυριότερα εργασία του Ηρωφύλλου αφορά την ανατομία του ανθρώπου. Το ότι διετέλεξε μαθητής του Πραξαγόρα κτλ. Λέει τη διαφορά με τον Πραξαγόρα. Ξεκαθάρισε, λέει, η δάτηριο ο Ηρόφυλλος απεκάθαρε την πλάνη ταύτη, αποδείξας πρώτος, τι έκανε ο Ηρόφυλλος, αποδείξας πρώτος, ότι οι αρτηρίες περιέχουν επίσης αίμα. Ισχολήθη έπειτα με την ανατομή του εγκεφάλου και των νεύρων. Άκου το, Λεωνίδα, τρίτος προ Χριστού αιώνα στην Αλεξάνδρεια, ο Έλλην γιατρός Ηρόφυλλος ασχολήθηκε με την ανατομία του εγκεφάλου και με τα νεύρα. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα αυτό. Απίστευτο. Να πω και θα σας δείξω κάτω από το βιβλίο της Άννα Τζιροπούλε Φταθείου για τη γλώσσα και την ετυμολογία πώς ετυμολογούνται τα νεύρα, για να δει ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία, πρέπει να τη σεβόμαστε και να την αγαπάμε, και γιατί το να έχετε βιβλία σαν και αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Επαναλαμβάνω, εγώ θα κλείσω τώρα, με τα νεύρα. Επαναλαμβάνω, είναι η μοναδική εκπομπή που δείχνουμε αυτή η ταμπλέτα στα 119 ευρώ με 20 ευρώ το μήνα με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210-38-15.000. Εγώ να πω λίγο ότι τον κατάλογο των 50 τόμων της νεολικής γραμματείας που περιλαμβάνονται. Τα ψηλά βουνά του Παπαντονίου, τα λόγια της πρόεδρου του Καρκαβίτσα, η άθλη των Αθηνών, Βολεογράφη του Ρεγκαβίου, ο δεκάλογο του Κύφτου Παλαμά, η φώνηση του Παπαδιαμάντη, η θυσία του Αβραάμ, ο Ερωτόκριτο του Βεντζίδου Κορνάρου, η οδέ του Κάλβου, τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, ο φασουλή φιλόσοφο του Σουρίου, τρελαντώνη Πινελόπη Δέλτα, τη ιδέα στο καιρό του Βουλγαροκτόνου, το ταξίδι μου του Ψυχάρη, τα μυστικά του Βάλτου τη Δέλτα, το σταμάτημα του Δραγούμη, πάπησα Ιωάννα, πρώτη αγάπη του Κονδυλάκη, τα άπαντα τα ποίηματα του Διονυσίου Σολομού, το παραμύθι δίχω όνομα τη Πινελόπη Δέλτα, παπατρέχα του Κοραή, η έμπορη των εθνών του Παπαδιαμάντη, ο πατούχα του Κονδυλάκη. Ο μάγκας της Πινελόπης Δέλτα, ο Ζητιάνος του Κακαβίτσα, ο Ελληνισμός μου και οι Έλληνες του Ίωνος Δραγούμη, του Βικέλα Λουκής Λάρας, η ιστορία των Αθηνών, η τιμή και το χρήμα, η ζωή του Χριστού της Πινελόπης Δέλτα, τα δημοτικά τραγούδια, η ελληνική νομαρχία, τα διηγήματα του Κρυστάλλι για την πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα, οι νεφέλες του Αριστοφάνου του Σουρή, τα απομνημονέματα του Ανιάν και τα απομνημονέματα του Φωτάκου. Που είναι για την επανάσταση του 21. Δηλαδή, τα απομνημονεύματα του Φωτάκο, τι είναι αυτά που εκφώνησε ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον υποσπιστή του Φωτάκο. Τα πάντα Κολοκοτρώνη δηλαδή είναι, δηλαδή, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό έχετε εδώ πέρα τα πάντα. Δηλαδή, τέτοιο πλούτο και έχετε λεξικά, έχετε βοηθήματα, έχετε. Ένα βοηθήματα για το λίγο. Εκθέσεις, τα πάντα. Μέσα στην ταμπλέτα θα βρείτε και ένα κεφάλαιο που λέει λεξικά Άννης Τζιροπούλου Ευσταθείου. Το ένα το βιβλίο λέγεται «Ο εντυλέξη λόγος». Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι το μοναδικό βιβλίο που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα
που αν το διαβάσουμε προσοχή, σε βάζει την λογική να αρχίσει να αναλύσει την ετυμολογία των λέξεων. Πάει μας βγάλει, λέω, μια εύκολη για να δείξω μετά τα νεύρα που το σκέφτηκα προηγουμένως από τον Ηρόφυλλο και τις μελέτες του. Εγκέφαλος. Πώς ετυμολογεί τη λέξη εγκέφαλος? Εν, κεφαλή και αλής. Δηλαδή, αυτό που είναι μέσα στο κεφάλι και είναι συσσωρευμένο ελικοειδώς. Αυτός είναι ο εγκέφαλος. Φοβερό. Αυτό που είναι συσσωρευμένο μέσα στο κεφάλι και είναι συσσωρευμένο ελικοειδώς. Μα άμα δεις τον εγκέφαλο, δεν είναι μέσα στο κεφάλι συσσωρευμένο ελικοειδώς? Αυτός λοιπόν ο Έλληνας ονοματοθέτης που έδωσε στον εγκέφαλο την ονομασία εγκέφαλος, το είχε δει. Το είχε δει. Το είδε και έφτιαξε μία λέξη από την ελληνική γλώσσα για να περιγράψει αυτό που είδε. Καταπληκτικό. Πάμε τώρα να δείξουμε πιο δύσκολο, όπως ότι είναι τα νεύρα. Λίτλ Σκοτ έχει όλο το μεγάλο λεξικό των Λίτλ Σκοτ. Λεξικών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, το Λίτλ Σκοτ βρίσκεται μέσα στο τάμπλετ. Και όχι μόνο Λίτλ Σκοτ. Έχει αγγλοελληνικό λεξικό, έχει γαλλοελληνικό λεξικό, γερμανοελληνικό λεξικό. Έχει τα πάντα και λεξικό της δημοτικής. Άλλο παραδείγμα, δηλαδή, δεν σας λείπει τίποτα. Άλλο παράδειγμα. Καρδία. Καρδία ή κραδία. Από πού τιμολογείται τώρα? Κατά γενική αποδοχή τιμολογείται του κραδένω. Κραδάω πάλο. Διότι δεν λέμε σήμερα κραδένω στο χέρι μου. Πάλο. Διότι είναι το όργανο το οποίο πάλεται. Μπα καμία αμφιβολή ότι η καρδιά είναι αυτό το όργανο που πάλεται. Ωραία. Και κλείνω με τα νεύρα. Αυτό το δείτε στα βιβλία της Άννη Τζιροπούλη Φταθίου. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εδώ είναι τα νεύρα λοιπόν. Πάμε με τα νεύρα. Πώς ετοιμολογείται η λέξη νεύρων? Που επαναλαμβάνω, την ετοιμολογία των νεύρων την έκανε πρώτος ο Ηρόφυλλος τον 3ο π.Χ. αιώνα. Προσέξτε. Τα νεύρα ομοιάζουν με νήματα τα οποία διασχίζουν ρέων σε όλο το σώμα. Ετοιμολογείται εκ του νέου νήθο, γνέθο, νήμα, νέο, που σημαίνει πορεύομαι. Παρατονέστε, νήστε άπαν το κινούμενον. Δηλαδή, λέει ο Γαλινός, αρχή νεύρων, εστίο εγκέφαλο, ως το τι όμοιο ελού και τα με το κεφάλαιο, τελπέκτα, δηλαδή, αυτά είχαν δει. Δηλαδή, τι είναι τα νεύρα? Τα νεύρα είναι τα νήματα μέσω του οποίου ρέουν τα σήματα του κεφάλου. Αυτό είναι τα νεύρα. Ναι. Όλα αυτά θα τα βρείτε. Επαναλαμβάνω, η κομπή τώρα τελειώνει. Δεν θα ξαναδείξουμε αυτή την ταμπλέτα. Είναι η ευκαιρία σας με 20 ευρώ το μήνα να αγοράσετε επιτέλους τη δικιά σας ταμπλέτα. 2-10-38-15.000. Λεωνίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι έχει μέσα ολόκληρη την Αγία Γραφή σε μια πολύ έγκυρη, την πιο έγκυρη απόδοση. Είναι όλη η Αγία Γραφή μέσα στην ταμπλέτα. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο, τόσο μοναδικό και θα είστε εσείς οι πρώτοι που θα το έχετε. Τηλεφωνήστε τώρα με 20 ευρώ το μήνα. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.